σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Μποτίτση. Γεια σας αγαπημένοι μου, τι κάνετε, εύχομαι να είστε καλά εδώ στον Focus FM, είστε συντονισμένοι στους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από τη Μακεδονία μας. Μποτίτση Δέσποινα στο μικρόφωνο, Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής. Μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί, θα σχολιάσουμε την επικαιρότητα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Κοντά μας σήμερα ο γνωστός εργατολόγος ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, όπως κάθε Πέμπτη, για να απαντήσει στα δικά σας ερωτήματα. Πέμπτη τελευταίες ημέρες του Νοεμβρίου, 28 δείχνει το ημερολόγιο. Ναι, και μετράμε αντίστροφα για τα εγγένεια του μετρό, τα οποία από ό,τι αντιλαμβάνομαι δεν θα είναι με η τελετή με μεγάλες φιέστες, φαντασμαγορικά event, θα είναι λιτή και υποβροχή, γιατί ο καιρός μας τα χαλάει. Από αύριο το βράδυ, ιδιαίτερα Σάββατο Κύριακο, θα έχουμε και πτώση της θερμοκρασίας και βροχές και χιόνια, κυρίως στην Δυτική Μακεδονία. Οπότε αναβάλλονται και οι εορταστικές εκδηλώσεις στο άναμα του Χριστουγεννιάτικου Δένδρου στην πλατεία Αριστοτέλου, η Λευκή Νύχτα. Οπότε πάνε όλα αυτά για την Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου. Ελπίζουμε κατά τα άλλα να κυλήσουν όλα ομαλά. Μέχρι και τελευταία στιγμή μας διαβεβαιώνουν όλοι πως δεν θα πρέπει να ανησυχούν οι Θεσσαλονικείς όσον αφορά την ασφαλεία τους. Να και ιδιαίτερα μετά την αποκάλυψη και νέου τρομακτικού περιστατικού, θα είχαμε παρολίγον Τέμπη στην Πιερία, αποφεύθηκε την τελευταία στιγμή το κακό, όπως σας λέγαμε και χθες. Οπότε με αυτά και με τα άλλα, σου λέει ας ησυχάσουμε τον κόσμο. Αν και πιστεύω ότι η Θεσσαλονική, από τα ρεπορτάζ που παρακολουθώ, ναι, το έχουν βάλει στην άκρη αυτό του φόβου, δεν τους αγχώνει ιδιαίτερα. Περιμένουν μετά από τόσα χρόνια να δουν πώς θα μετακινηθούν στην πόλη. Έχουμε και αλλαγές με τα εισιτήρια, με τις γραμμές των αστικών λεωφορείων. Λεπτομέρειες και όλα τα σχετικά τα έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα μας στο www.focusfm.gr, οπότε μπορείτε να μπείτε να ενημερωθείτε. Ναι, τα παλιά τα εισιτήρια, γιατί με ρωτούσατε νωρίτερα και στο τηλέφωνο, τα κλασικά,
Ούτως ή άλλως αλλάζουν ήδη, αν μετακινήσετε με λεωφορεία, αυτά τα εκδοτικά μηχανήματα παλαιού τύπου στα λεωφορεία. Θα έχουμε αλλαγές, θα πρέπει να προμηθευτεί τα καινούργια και νομίζω ότι σε αρκετές περιπτώσεις δεν πολλούνται από εδώ και πέρα, δεν προμηθεύονται τα καταστήματα που τα πολλούσαν μέχρι τώρα. Γιατί θα πρέπει να τα επιστρέψουν πίσω και θα περιμένουν ποιος ξέρει πότε, μέχρι πότε για να πάρουν πίσω τα χρήματα. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να μάθετε και να ενημερωνώσετε γενικότερα γύρω από το μετρό και τις αλλαγές με την συγκοινωνία εδώ στην Θεσσαλονίκη μέσω της ιστοσελίδας μας και στη σελίδα μας στο Facebook. Μας ακολουθείτε στα social media και στο Twitter, στο Instagram, στο TikTok μας ακολουθείτε επίσης. Έχουμε τα κανάλια μας στο YouTube και στο Mixcloud για τις εκπομπές και τις συνεντεύξεις. Στο 6907-483-484 στέλνετε τα μηνύματάκια σας, τους χαιρετισμούς σας, τις καταγγελίες σας, τα παράπονά σας. Θα ήθελα σήμερα, νωρίτερα, αν θέλετε από τώρα, να ρωτήσουμε κάτι τον συγκεκριμένο τον κύριο Μητρόπουλο, από τώρα να στέλνετε τα ερωτήματα για να τα θέσουμε στον κύριο Μητρόπουλο και να δω πόσα είναι για να προλάβω κάποια στιγμή, κάποια μέρα, επιτέλους να απαντηθούν όλα. Αλλά για να γίνει αυτό δεν θέλω να μου τα στέλνετε τελευταία στιγμή στο παραπέντε. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εφικτό να γίνει. Κατά τα άλλα στην επικαιρότητα, ναι, είχαμε την συνέντευξη στον Αλφα, στον Αντώνη Σρόιτερ, συνέντευξη του Πρωθυπουργού, μίλησε για διαγραφή Σαμαρά, μονόδρομος λέει ήταν, δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά, δεν είχα άλλη επιλογή, γιατί ο κύριος ξεπέρασε τα όρια, άφησε και τα καρφιά του για τον Καραμανλή. Όσον αφορά τις εκλογές, μην βιάζεστε, μας είπε, στην ώρα τους κανονικά. Ρωτήθηκε και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Η Τουρκία λέει επιμένει στις θέσεις της. Και εμείς θα επιμείνουμε στις δικές μας. Εμείς επίσης θα εξακολουθούμε να συζητούμε με την Τουρκία και να επιδιώκουμε τα ήρεμα νερά με την Άγκυρα. Μάλιστα. Αυτή ήταν δηλαδή η αντίδραση, η απάντηση Μητσοτάκη στις δηλώσεις, τις προκλητικότατες δηλώσεις που έκανε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας. Γι' αυτό μην αναρωτιόμαστε αν συνεχίζουν και δεν σταματούν αυτές τις προκλητικότατες δηλώσεις, γιατί η αντίδρασή μας είναι έως ανύπαρκτη, θα έλεγα. Απίστευτη ανησυχία σε Ευρώπη και κυρίως στη Γερμανία. Καλά, στη Γερμανία και πριν από καιρό ενημέρωναν τον κόσμο ότι θα πρέπει να μαζέψει το κατητής του στην άκρη για ώρα ανάγκης, αλλά κατασκευάζονται υπόγεια πυρηνικά καταφύγια, οργασμός εργασιών και όχι μόνο στην Γερμανία. Και παρακολουθώντας το δελτίο ειδήσεων στο Star, είδα ότι και εδώ στην Αττική γίνεται το ίδιο. Ναι, υπάρχει μία προετοιμασία και μία ανησυχία για πυρηνικό χτύπημα. Χαιρετίσματα μας έστειλε η Μαρία Ζαχάροβα, η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, γιατί υπήρξαν όλες αυτές οι πληροφορίες, όλα αυτά τα δημοσιεύματα ότι θα φύγουν από τα ελληνικά σύνορα αντιεροπορικά συστήματα S-300 για Αρμενία. Οπότε σου λέει Ζαχάροβα, εμάς μας ρωτήσατε, κανένα όπλο λέει δεν μπορεί να δοθεί πουθενά αν δεν σας δώσουμε εμείς την έγκριση. We're on down south, London town.
Κατά τα άλλα, είχαμε παρουσίαση του σχεδίου για εγκατάσταση 1.400 περίπου καμερών της τροχέας, της αστυνομίας, για το καλό μας σε κάθε περίπτωση. Όχι μόνο στην Αττική, αλλά και σε άλλες περιοχές. Για το καλό μας επίσης, κάνουν πρεμιέρα και τα απογευματινά δωρεάν χειρουργία, 8 μήνες μετά τις αρχικές εξαγγελίες. Να δούμε πώς θα πάει και αυτό. Την ώρα που τα προβλήματα δεν σταματούν, είναι βουνό στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Την ώρα που ο Έλληνας έφτασε στο σημείο να κάνει το σταυρό του για να μην αρρωστήσει, να προσεύχεται να είναι καλά, γιατί ξέρει ότι θα πρέπει σε κάθε περίπτωση, αν μάλιστα τα πράγματα είναι σοβαρά, να βάλει το χέρι στην τσέπη για την υγεία του. Θα μου πεις, το χέρι θα το βάλει. Από εκεί και πέρα το τι θα βγει είναι μια άλλη ιστορία. Έρμεο, γιατί δεν υπάρχει υγεία, δυστυχώς, σε καμία περίπτωση. Αναμονή, λίστες, και τώρα σου λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι μετά από απογευματινά θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση και δεν θα υπάρχει αναμονή. Εδώ αναμονή υπάρχει για τους καρκινοπαθείς, σας τα έλεγα και τα ξαναλέω. Είναι εξευτελιστικό αυτό που γίνεται στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν τα πιο σοβαρά προβλήματα υγείας, που θα έπρεπε χθες να τους προσέξουν, χθες να νοσηλευθούν, χθες να χειρουργηθούν, δυστυχώς. Και όσο περνούν οι μέρες και οι μήνες, η κατάσταση, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, δυσκολεύει, χειροτερεύει. Να ακούσουμε λίγο το ρεπορτάζ, Γιώργο μου, για του λόγου το αληθές. Η θεραπεία για τον ογκολογικό ασθενή είναι η ζωή του. Αυτή η εικόνα δεν δείχνει επισκέπτες σε ελληνικό νοσοκομείο, αλλά ασθενείς. Και μάλιστα καρκινοπαθείς, οι οποίοι αναγκάζονται να κάνουν χημειοθεραπείες σε καρέκλες. Δεν είναι κατάλληλη θεραπεία, δεν είναι καν καρέκλες. Αν τις είδατε και στην φωτογραφία, δεν είναι καν καρέκλες χημειοθεραπείας. Γιατί υπάρχουν καρέκλες χημειοθεραπείας συγκεκριμένου τύπου. Αυτές δεν είναι καν καρέκλες χημειοθεραπείας, είναι καρέκλες επισκεπτών. Οι χιλιάδες καρκινοπαθείς στη Δυτική Ελλάδα και στα Ιόνια νησιά καλύπτονται από μόλις 5 γιατρούς στα ογκολογικά τμήματα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών και του Αγίου Ανδρέα. Ειδικά στο Γενικό, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Τμήματος Πατρών, για να καταλάβουμε το μέγεθος του προβλήματος, οι τρεις συνάδελφοι που έχουν απομείνει καλούνται να αντιμετωπίσουν περίπου 1.100 χημειοθεραπείες το μήνα. Και όταν ήταν 5-6 μάλλον πριν 7 μήνες, ο καθένας είχε 30-40 ραντεβού ογκολογικών ασθενών την ημέρα. Ένας ογκολογικός ασθενής που κάνει θεραπείες και που πρέπει να δει το γιατρό του ανατακτά χρονικά διαστήματα για να μπορέσει να αναπροσαρμόσει τη θεραπεία, να ελεγχθεί η θεραπεία αν δουλεύει και να αναπροσαρμοστεί αν χρειάζεται, δεν μπορεί να τον δει. Τα ραντεβού αυτά είναι πάρα πολύ μακριά. Οι συνθήκες για τους ασθενείς δεν είναι μόνο αναξιοπρεπείς, αλλά και επικίνδυνες. Μιλάμε για ραντεβού τα οποία κυμαίνονται πλέον των 2 μηνών για τους ογκολογικούς ασθενείς. Πρόβλημα που γιγαντώνεται αν συνυπολογίσουμε σε αυτό και τη βλάβη του ενός μηχανήματος του ακτινοθεραπευτικού τμήματος, από τα 2 που διέθετε, και λόγω παλαιότητας δεν ανεβρίσκονται ανταλλακτικά. Οπότε είναι εκτός λειτουργίας από τη Μεγάλη Πέμπτη του 2023. Ο ογκολογικός ασθενής φτάνει στη μονάδα και πρέπει να κάνει εγκαίρως στη σωστή ώρα, με το σωστό τρόπο και με το σωστό γιατρό, τη θεραπεία του. Και με το σωστό φάρμακο, βεβαίως. Οι αρμόδιοι έχουν επισημάνει τα προβλήματα εδώ και μήνες, αλλά αυτά συνεχίζουν να ταλαιπωρούν τους καρκινοπαθείς. Έχουν προκυρθεί μόνο 12 θέσεις για τις 140 κενές οργανικές των 2 νοσοκομείων και μόνο μία ογκολόγου, από την οποία μετατέθη ο ένας ογκολόγος του νοσοκομείου του Ρίου στο νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα. Το λάθος είναι δεδομένο σε αυτή την περίπτωση. Και αυτός που θα του πληρώσει είναι αυτός που θα φταίει λιγότερο, ο ασθενής. Υπάρχουν καρκινοπαθείς που αναγκάστηκαν να διακόψουν τη θεραπεία τους και άλλοι που δεν βρίσκουν γιατρό για να ξεκινήσουν τη θεραπεία τους. Είναι τουλάχιστον χρέος της πολιτείας να βρει λύση σε αυτό το πρόβλημα.
Αυτή είναι η κατάσταση λοιπόν, αγαπημένη μου, εδώ στην Θεσσαλονίκη όσον αφορά στο μοναδικό αντικαρκινικό, στους 6 μήνες και σε κάποιες περιπτώσεις στον έναν χρόνο, ανάλογα με την κλινική μπορεί να φτάσει η αναμονή. Για να μπει, για να χειρουργηθεί ο ασθενής με καρκίνο. Και μάλιστα 5 ήταν τα χειρουργεία, οι αίθουσες που διαθέτει το νοσοκομείο, το Θεαγένειο. Πριν από λίγο καιρό έκλεισε η μία, γιατί οι δύο νοσηλευτές και ένας αναισθησιολόγος μετακινήθηκαν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, που και εκεί τα πράγματα δεν είναι καλύτερα. Μία καθημερινή μάχη λοιπόν για την επιβίωσή του δίνει ο Έλληνας. Άρχισαν πάλι και οι συζητήσεις για αυτά τα καλάθια, τα περίφημα καλάθια. Μας έχουν ζαλίσει με τα καλάθια Πάσχα, σχολείο, καλοκαίρι, Χριστούγεννα. Φτάνει πια, φτάνει να κοροϊδεύεται τον καταναλωτή. Νομίζουν μάλλον πως απευθύνονται σε χαζούς ανθρώπους. Δηλαδή θα μου πεις εμένα ότι υπάρχει το καλάθι, ότι υπάρχουν αυτά τα προϊόντα, ότι έχουν φθηνίνει στο σούπερ μάρκετ συγκεκριμένα προϊόντα, θα πρέπει να αγοράζετε από αυτά, έχουμε κάνει τόσες κινήσεις, οι αριθμοί. Ποιοι αριθμοί, γιατί πράγματα μας μιλάτε όταν ξέρω ότι έχω ένα συγκεκριμένο ποσό στο πορτοφόλι μου και αυτό δεν φτάνει ούτε για τα απαραίτητα. Τι να μου πείτε λοιπόν από το Υπουργείο εσείς, τι να μου πει ο Πρωθυπουργός που θα περιμένουμε όχι του χρονού, όχι τον παράλληλο χρόνο για να δούμε, λέει, μειώσεις στους φόρους και για να αυξηθούν ο κατώτατος μισθός. Μα συνάμα τρέχουν και οι αυξήσεις σε όλα τα υπόλοιπα, κύριε Μητσοτάκη μας. Και αλχημίες και το ένα και το άλλο με το ρεύμα και με επιδότηση. Για ποια επιδότηση μιλούν? Άλλη κοροϊδία με την επιδότηση. Τα είδαμε και αυτά. Και φυσικά από τη νέα χρονιά θα έχουμε και νέες αλλαγές όσον αφορά την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, έτσι. Ο κόσμος έχει ζαλίσει. Και μιλώντας για την ενέργεια, για τους ακριβούς λογαριασμούς, θα ήθελα να σας προτείνω την Vulcom. Είναι ώρα νομίζω να απευθυνθείτε στην Vulcom, στους ενεργειακούς συμβούλους της εταιρείας, για να αναλάβουν αυτοί όλα όσα έχουν σχέση με τα συμβόλαια ενέργειας, με τις νέες αλλαγές, τις χρεώσεις ρεύματος, για να μην πέφτουμε από την μία παγίδα στην άλλη. Γιατί οι άνθρωποι εκεί της Vulcom γνωρίζουν τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου. Παρακολουθούν τις τιμές και σας προτείνουν το ανάλογο συμβόλαιο. Οπότε μην χάνετε χρόνο. Καλέστε στο 2310 208 808. Και εκεί οι άνθρωποι της Vulcom ή και ο κύριος Δημήτρης Βούλτσιος θα σας εξυπηρετήσουν με τον καλύτερο τρόπο. Επίσης, εν ώψη Black Friday τρέχουν και σημαντικές εκπτώσεις και στα συμβόλαια ρεύματος και αερίου. Οπότε με μία επικοινωνία θα καταλάβετε πως μόνον κερδισμένοι θα βγείτε. Η Vulcom είναι στις ΣΥΚΕΣ, στην Οδυσσέως Φωκά 22. Το τηλέφωνο είναι 2310 208 808. Τηλεφωνήστε τώρα. Γιατί μας έχουνε τρελάνει και 35 και 35, Γιώργο μου, οπότε πηγαίνουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφω με τα μηνύματάκια σας. Ήδη μου γράφετε, στέλνετε για τον κύριο Μητρόπουλο, ο οποίος θα είναι σύντομα κοντά μας για να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματά σας. We'll be right back.
When I wake up, well, I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. Επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής εδώ στον Focus FM. Δέσποινα Ποτίδη στο μικρόφωνο, Γιώργος Δαμιανίδης απέναντί μου στην παραγωγή της εκπομπής. Μέχρι και τη μία, σε λίγο κοντά μας ο κύριος Μητρόπουλος. Υπενθυμίζω ότι στο angel.gr μπορείτε να προμηθευτείτε με δερμάτινα περιλέμια για τα υπέροχα πλασματάκια μας, τους τετράποδους φίλους μας. Είναι χειροποίητα, είναι ποιοτικά, είναι ελληνικά. Οπότε στηρίζουμε τα ελληνικά προϊόντα σε κάθε περίπτωση. Είναι μοναδικά και προσωποποιημένα. Angel.gr, μπορείτε να διαλέξετε πρωτότυπα ανάμεσα σε πολλά πρωτότυπα διακοσμητικά στοιχεία, καρδούλες, την ταυτότητα του ζώου, τα στοιχεία του, το ματάκι, μονόγραμμα, οτιδήποτε άλλο σας αρέσει. Έχει μια υπέροχη, πολύ μεγάλη συλλογή. Οπότε μπαίνετε στο angel.gr για να δείτε τα σχέδια, να μάθετε για την ποιότητα ή μπορείτε να καλέσετε στο 2310-254-104 να δώσετε την παραγγελία σας με τον κωδικό Focus FM, μην το ξεχάσετε, για να πάρετε και έκπτωση. Είναι ένα όμορφο, ένα χρήσιμο δώρο ή για τα δικά σας ζωάκια ή των φίλων σας. Γίνεται αποστολή σε όλη την Ελλάδα, angel.gr. Αξεσουάρ για σκύλους και γάτες. Λοιπόν, μου έστειλε ποιος μου έστειλε τις φωτογραφίες. Φωτογραφίες από τον στολισμό, όχι από την τοποθέτηση, ο Θοδωρής. Στο Ημάθη, ναι, του χριστουγεννιάτικου δέντρου και πολύ καλά κάνουν, αλλά βλέπω ότι έχουν επιστρατεύσει ένα όχημα της πυροσβεστικής στο Θοδωρή στις φωτογραφίες και τα βίντεο που μας έστειλες για να στολίζουν το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Και αναρωτιέται εύλογα ο κάθε ένας, όπως και εσύ που περνάς από το σημείο, τι γίνεται βρε παιδιά, ο Δήμος δεν έχει γερανοφόρο όχημα και πρέπει να δεσμεύσουμε το όχημα της πυροσβεστικής για τον στολισμό του δέντρου στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης? Είναι δυνατόν? Και όμως. Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Μητρόπουλο, ο οποίος... Καλό μεσημέρι, τι κάνετε, κύριε, τι κάνετε. Μας. Είστε καλά, κύριε Μητρόπουλε? Μαχόμαστε, όσο μπορούμε. Χαιρόμαστε. Λοιπόν, τι έχουμε να πούμε ενδιαφέροντα στους ακροατές μας? Σε κάθε περίπτωση, νομίζω πως έχουμε οι δυσούλες που τρέχουν και αυτήν την εβδομάδα. Δεν έχουμε ακόμη την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για τα αναδρομικά. Ναι. Έχουμε το φορολογικό που συζητιέται τώρα αυτή την ώρα στη Βουλή και περιλαμβάνει το επίδομα προσωπικής διαφοράς που θα δοθεί 20 Δεκέμβρη. Περιλαμβάνει το επίδομα στα ευάλωτα νοικοκυριά που έχει αποκλείσει για πρώτη φορά τους χαμηλοσυνταξιούχους και περιλαμβάνονται και άλλα ζητήματα σε αυτό το φορολογικό νομοσχέδιο. Και την άλλη εβδομάδα έχουμε και τον προϋπολογισμό του κράτους με τους περισσότερους φόρους στην ιστορία της νεότερης χώρας. Θα εγγύσουν οι φόροι τα 70 δισεκατομμύρια, τους περισσότερους θα πληρώσουν αυξημένους οι μισθωτοί και από το ΦΠΑ. Έτσι λοιπόν έχουμε για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας από τη μεταπολίτευση και μετά τουλάχιστον έχουμε 70 δισεκατομμύρια φόρους καλούνται να πληρώσουν οι πολίτες. Μάλιστα, και διάβαζα νωρίτερα στην ιστοσελίδα της ΕΝΙΠΕΚ ότι για 5 συνεχή χρόνια, 20-24, ο μέσος μισθός αυξήθηκε, κύριε Μητρόπουλε, κατά 14,25, ενώ ο φόρος εισοδήματος κατά 49%. Γιατί. Γιατί όποιος έπαιρνε τον παλιό κατώτατο μισθό 650 ευρώ επί 14 μας κάνουν 9%. Ναι. Δεν υπήρχε φόρος στο 9% ετήσιο εισόδημα για τις εκατοντάδες χιλιάδες που αμείβονταν με τον κατώτατο τον παλιό. Όταν αυξήθηκε στα 830, 830 επί 14 μας κάνει 11.620. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, επειδή δεν αυξήθηκαν και οι φορολογικοί συντελεστές, ό,τι αυξήσεις πήραν οι μισθωτοί, όλες τις αυξήσεις
και κάτι παραπάνω δώσαν από την τσέπη τους στο φόρο. Άρα μηδενική αύξηση στους μισθούς του ιδιωτικού τομέα λόγω των υψηλών φορολογικών συντελεστών. Αν δεν δημαριθμητοποιηθούν οι φορολογικοί συντελεστές, και ακούω διάφορα δυστυχώς και από πολιτικούς και από αρχηγούς και από βουλευτές και από διανοούμενους και λένε ασυναρτησίες και ανόητα πράγματα, ενώ έχουμε τον πίνακα που λέει ότι όλες οι αυξήσεις επί των μισθών τα τελευταία 5 μισθολογικά έτη, δηλαδή 20, 21, 22, 23, 24, είναι 5 τα μισθολογικά έτη, όλες οι αυξήσεις και κάτι από την τσέπη τους πήγαν στους φόρους και στις εισφορές. Μάλιστα. Είδαμε αυτό, και αυτό δεν ξέρω γιατί δεν το αναδεικνύουν, δεν ξέρω άλλα λένε και άλλα υποστηρίζουν στις συνταγράσεις. Δυστυχώς και οι οικονομικοί συντάκτες, συνάδελφοί σας, ένας να μην βγάλει τον πίνακα τον δικό του και να πει τι έγινε με τους μισθούς και τους φόρους. Δηλαδή δεν ξέρω πώς θα ενημερωθεί αυτός ο λαός. Την ίδια απορία έχω και εγώ, κύριε Μητρόπουλε, και αν γίνεται κάποια αναφορά επιγραμματικά, προσπερνάμε τα σοβαρά κατ' εμέ. Δεν υπάρχει αντίλογος. Είδα σήμερα τον κύριο Υφυπουργό επί των κοινωνικών ασφαλίσεων, έλεγε απίθανα πράγματα σε μια τηλεόραση. Απίθανα πράγματα με παρουσία και επιστημόνων. Κανένας δεν... για συντάξεις κυρίες, για την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, για την προσωπική διαφορά, να βρεθεί κάποιος να πει κάτι να πει, να φαίνεται ότι υπάρχει και αντίθετη άποψη, αντίθετη έγκυρη άποψη, όχι απλώς αντίθετη έγκυρη άποψη σε αυτή την κοινωνία. Και κυρίως για τους συνταξιούχους, τους οποίους τους είδαμε μες στο μεγάλο συλλαλητήριο στην Αττική τις προηγούμενες ημέρες. Και έπεσαν 17η είδηση στα κανάλια. Εκεί, εκεί ήθελα να καταλήξω. Να λέει κάτι στην τηλεόραση. Όχι, ήταν πολύ λίγα καταρχάς, κύριε Μητρόπουλε, τα κανάλια που έδειξαν το συλλαλητήριο των συνταξιούχων, που ήταν μεγάλο, που είχε απίστευτη συμμετοχή. Άρα αντιλαμβάνεστε τώρα βρισκόμαστε σε μια έλλειψη ενημέρωσης. Δυστυχώς έτσι θα πάνε τα πράγματα. Δυστυχώς λέω ότι δεν υπάρχει η απαραίτητη ενημέρωση στο λαό να ξέρει δηλαδή τι τον περιμένει. Και φυσικά μόνο από εσάς, οφείλω να το ομολογήσω και δημόσια, κύριε Μητρόπουλε, μόνο από εσάς άκουσα να λέτε και να ξαναλέτε ότι θα πρέπει να το σκεφτεί πολύ σοβαρά, θα πρέπει έστω και την τελευταία στιγμή να δοθεί αυτή η επιταγή ακρίβεια στους χαμηλούς συνταξιούχους. Κανένας άλλος δεν το έχει αναφέρει. Και φυσικά τα ερωτήματα σήμερα τα περισσότερα είναι γι' αυτό, κύριε Μητρόπουλε. Γι' αυτό και μένατε μηνύματα στην ενυπαίξη στη σελίδα μας. Ναι. Κυρίως αυτά να αποκλείονται. Κυρία Μποντιτσή, είπαμε και την άλλη φορά ότι 8 δισεκατομμύρια θα κάνει προεξόφληση των δανείων της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, της μνημονιακής κυβέρνησης του 10, σε Γερμανούς και Γάλλους φίλους η κυβέρνηση. Όφιλε να τους εξοφλήσει το 2042. Άρα όχι 8 δις να προεξοφλήσει δάνεια πρώτου μνημονίου 24 χρόνια νωρίτερα. Δεν έχει 100 εκατομμύρια να δώσει, αφού έχει 8 δις να δώσει, τις περισσεύουνε. 100 εκατομμύρια παρακάτι να δώσει στους χαμηλούς συνταξιούχους και στους μακροχρόνια ανέργους να περάσουν τα Χριστούγεννα. Νομίζω είναι απλά πράγματα αυτά που λέμε. Και δεν είναι ακραία. Είναι απλά πράγματα. Ναι, ναι. Δυστυχώς. Ο κύριος Μανώλης εργάζεται σε τράπεζα πριν από το 1993 η πρόσληψή του. Ρωτά πότε μπορεί να βγει σε σύνταξη. Εδώ θέλει μελέτη, διότι δεν ξέρω, οι τράπεζες από ό,τι βλέπω καθημερινά με τους συνεργάτες μας έρχονται για θελούσια και πακέτα. Ναι. Χρειάζεται μια ενημέρωση, ας μας στείλει ένα ερώτημα στην ενυπέκ.gr να το απαντήσουμε για να είμαστε έγκυροι, γιατί δεν ξέρουμε τώρα ότι δεν αρκεί στους τραπεζοί υπαλλήλους να είναι πρώτο 93. Δεν αρκεί, έχουν ειδικό ευνοϊκότερο καθεστώς. Καταρχήν μπορεί να βγει αν είναι πάνω από 57-58, αλλά χρειάζεται ειδική μελέτη. Μάλιστα. Για το Α21, όχι, ρωτούν αν θα μπει σήμερα, όχι, η επιταγή ακρίβειας δεν θα μπει σήμερα. Σήμερα θα μπει η επιταγή ακρίβειας. Πέμπτη δόση είναι. Πρώτα να πούμε ότι σήμερα πληρώνει τη δεύτερη δόση των τακτικών συντάξεων του Δεκεμβρίου που παίρνουν όλοι οι μισθωτοί. Ωραία. Να πούμε ότι σήμερα πέφτουν και οι επικουρικές όλων ανεξαιρέτως των ταμείων. Να πούμε ότι αύριο, τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός,
1,5 ή 1,700 εκατομμύρια δικαιούχοι των επιδομάτων του ΟΠΕΚ θα πάρουν τα επιδόματά τους. Ίσως και από σήμερα το απόγευμα να τα δουν στους λογαριασμούς. Μάλιστα, από σήμερα το απόγευμα. Mm-hmm. Άρα να πούμε αυτό. Να πούμε ότι οι συντάξεις του μηνός Ιανουαρίου έρχονται πριν τα Χριστούγεννα νωρίτερα με απόφαση σημερινή. Αυτό ενδιαφέρει τους συνταξιούχους μας. 17 και 19 Δεκεμβρίου. Νωρίτερα λοιπόν αρκανικά. Και να πούμε ότι όλα τα επιδόματα που εξηγήσαμε και προσωπική διαφορά και επιταγή ακρίβειας εξαιρουμένων δυστυχώς των χαμηλοσυνταξιούχων και των μακροχρόνια ανέργων θα καταβληθούν μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου προχριστουγεννιάτικα. Mm-hmm. Και την ίδια μέρα, λόγω του ότι 21 του μηνός που λέει ο νόμος θα καταβληθεί το δώρο Χριστουγέννων, επειδή 21 είναι Σάββατο, mm-hmm. και το δώρο Χριστουγέννων θα καταβληθεί την Παρασκευή στις 20, αντί για 21 που ορίζει ο νόμος εδώ και δεκαετίες. Μάλιστα. Οπότε για να απαντήσουμε και στο ερώτημα για την επιταγή για το Α21 επίδομα παιδιών, σήμερα καταβάλλεται η πέμπτη δόση, η διμηνιαία. Αύριο, αυτό είναι επίδομα ΟΠΕΚΑ που μου λέτε. Ναι, αύριο ενδεχομένως και αργά το βράδυ να δουν τα χρήματα. Αλλά η τακτική, ο ΟΠΕΚΑ, το επιμένω εδώ γιατί εσείς τα λέτε λόγω ευαισθησίας, επιμένω ο ΟΠΕΚΑ δεν μας έχει συνηθίσει από την προτεραία. Πολλές φορές το κάνει. Ναι. Άρα, δεν είναι απαραίτητο, πούμε, λοιπόν, ναι. Έτσι, να πούμε δεδομένο. Λοιπόν ότι τα επιδόματα ΟΠΕΚΑ κατά νόμο την τελευταία εργάσιμη τρέχοντος μηνός. Άρα αύριο μπορεί κανονικά να τα δούνε, ναι, και σήμερα το απόγευμα ή από βραδύ. Ενδεχομένως, αλλά να μην το θεωρήσουν δεδομένο οι ακροατές μας. Επίσης, ο κύριος Νίκος για το Α21 και άλλη ερώτηση. Η τελευταία έκτη δόση θα δοθεί πριν τον Ιανουάριο ή τέλη Ιανουαρίου, ρωτά, γιατί κάπου έχει μπερδευτεί. Κανονικά τέλειον, πάλι την τελευταία εργάσιμη μέρα του μηνός Ιανουαρίου. Ναι, γιατί γράφει ότι πέρυσι δόθηκε, λέει, τον Δεκέμβριο. Εντάξει, πέρυσι δεν ξέρω, αλλά τι λέει ο νόμος, απαντάμε εμείς, δεν ξέρουμε. Μάλιστα. Η κυβέρνηση. Μάλιστα. Εντάξει, και τι προσδοκίες του κάθε δικαιούχου, καλώς κάνει και ρωτάει και επιμένει, αλλά ο νόμος αυτό λέει την τελευταία εργάσιμη τρέχοντος μήνος του μήνα που δικαιούται ο καθένας να εισπράξει. Μάλιστα, η κυρία Μαρία από το καλοκαίρι έχει πρόσληψη, ρωτά αν θα λάβει δώρο Χριστουγέννων, δικαιούται, ναι. Αν προσέχετε, όλο το δώρο Χριστουγέννων, ολόκληρο, ναι, το δικαιούται όποιος έχει δουλέψει από την 1η Μαΐου, δεν μας λέει από πότε άρχισε, την 1η Μαΐου έως τέλη Δεκεμβρίου. Αν δεν έχει δουλέψει όλο αυτό το διάστημα που αναφέραμε τώρα, Μάιο-Δεκέμβριο, κάθε 19 μέρες δουλεμένες και αδουλευτές, ημερολογιακές τις λέμε, δικαιούται 2 ημερομίσθια για κάθε 19 μέρες. Μπορεί δηλαδή την αναλογία να τη βγάλει και μόνη της για το δώρο. Εκτός και αν δούλεψε Μάιο-Δεκέμβριο, που θα το πάρει ολόκληρο το μισθό, διότι ο νόμος απαιτεί να έχουν δουλέψει για να το πάρουν ολόκληρο Μάιο με Δεκέμβριο τρέχοντος έτους. Μάλιστα. Δεν είναι μόνο οι συνταξιούχοι, υπάρχουμε και εμείς οι εργαζόμενοι, δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Το σωστά, είναι μας. Οι μόνοι που έχουν δώρο στην Ελλάδα σήμερα είναι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα. Υφίστανται κριτική ότι μόνο ο κύριος παίρνει δώρο και όχι οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι. Ναι. Οι συνταξιούχοι λένε γιατί να μην πάρουμε και εμείς δώρο. Ο κύριος λέει και σωστά ότι δεν είναι φτηνή, μικρή μισθή όπως εξηγήσαμε νωρίτερα, διότι τους τρώνε τους μισθούς οι φόροι και οι εισφορές. Ναι. Αλλά προτεραιότητα έχουν κατά τη δική μας αντίληψη κυρίως οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, εκ των οποίων οι χαμηλόμισθοι και βεβαίως και οι συνταξιούχοι και όλοι οι άλλοι πρέπει να στηριχτούν. Αλλά οι χαμηλόμισθοι του ιδιωτικού τομέα, οι άνεργοι και βεβαίως όλοι οι άλλοι και βεβαίως οι συνταξιούχοι έχουν προτεραιότητα. Μάλιστα. Έχει δίκιο ο Αδός. Άρα λοιπόν, ακόμη ευτυχώς να ευχόμαστε να παραμείνει το δώρο του ιδιωτικού τομέα, διότι οι κυβερνήσεις των μνημονίων και οι δανειστές έπαιζαν με την ιδέα να καταργήσουν και θα ήταν συμφορά, ολέθριο, τραγωδία για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, αν δεν είχαμε ορθώσει βήμα, εγώ κυρίως, όταν συζητιόταν το 3ο μνημόνιο που οι δανειστές πίεζαν την κυβέρνηση Τσίπρα
που τώρα τον κανακεύει η Μέρκελ, να καταργήσει και το δώρο του ιδιωτικού τομέα, τα δώρα του ιδιωτικού τομέα. Εκεί κάναμε μάχη και πρωτοστατήσαμε να διατηρηθούν τουλάχιστον τα δώρα του ιδιωτικού τομέα και είμαι περήφανος για αυτή τη μάχη που έκανα σε σύγκρουση με τον τότε Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Πάντα έτσι δυναμικά, μαχητικά να συνεχίσετε, κύριε Μητρόπουλε. Η κυρία Ελένη ρωτά από πότε θα δουν τις νέες αυξήσεις στις συντάξεις τους. Από τη σύνταξη του Δεκεμβρίου που είναι σύνταξη Ιανουαρίου. Ναι. Στις 20, στις 17 και 19 που θα μπουν οι συντάξεις το Δεκέμβριο, αυτές είναι οι συντάξεις του Ιανουαρίου, θα δούνε την αύξηση. Μάλιστα. Όσοι έχουν προσωπική διαφορά άνω των 10 ευρώ, θα δούνε την αύξηση αλλά δεν θα την εισπράξουν. Αυτοί θα πάρουν το επίδομα της προσωπικής διαφοράς ύψους 100, 150 και 200 ευρώ. Να. Άρα λοιπόν η αύξηση το 2,4, αυτή η μικρή αύξηση που θα δώσει η κυβέρνηση, ενώ δίνει 8 δισεκατομμύρια σε Γερμανούς και Γάλλους για προεξόφληση δανείων Παπανδρέου, θα δούνε μόνο ένα 2,4 που στην ουσία, κυρία Ποτίτση, είναι η πραγματική αύξηση 1,3. Δηλαδή πολύ μικρή αύξηση. Αστεία. Για τους συνταξιούχους. Οι έχοντες μεγάλη σύνταξη θα πάρουν κατά μέσο όρο και 50 και 60 ευρώ το μήνα. Οι με μικρή σύνταξη, οι 6 στους 10, κυρία Βοτίτση, θα πάρουν αύξηση το μήνα 12 με 15. Από πάντου βάλλονται οι χαμηλοσυνταξιούχοι. Είναι πολύ χαμηλή δεν αύξηση. Δεν έχουν τίποτα. Οφείλει η κυβέρνηση να τα ξαναδεί, όπως επαναλαμβάνω, και των χαμηλόμισθων του ιδιωτικού τομέα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ θερμά. Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Μητρόπουλε. Γεια σας. Εντάξει, τσάι, γιαούρτι, φρυγανιά και όλα καλά μας γράφει ο Πασχάλης. Νομίζω πως ήδη το κάνουν στην πλειοψηφία τους οι Έλληνες. Ο Νικόλας, τι μου γράφεις Νικόλα, ναι θα το δω, τα μεγάλα μηνυματάκια είναι λίγο δύσκολο να τα κοιτάξω. Θοδωρή μου, με ρωτάς κάτι το οποίο θέλει μεγάλη συζήτηση, εγώ προσωπικά πάντως δεν θα το κάνω. Ναι, τώρα ο κάθε ένας και εσύ προσωπικά δεν ξέρω, αλλά αν ρωτάς για εμένα εγώ δεν θα πάρω, ευχαριστώ. Στο Χρήστο που μας ακούει από Αθήνα, τα χαιρετίσματά μας, είμαστε η χώρα, πάμε και όπου βγει. Στην τύχη. Ανούλα μου γλυκιά, σε ευχαριστώ πολύ πολύ για τα καλά σου λόγια. Στο Μαράκι που μας ακούει, στην Κίκη, σε όλους και κυρίως στους Έλληνες που έχετε συντονιστεί και μας ακούτε από το εξωτερικό. Σε εσάς που οδηγείτε, προσοχή στους δρόμους. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Έρχεται τώρα ο Γρηγόρης, ο Σερέτης, κόντρα στο σύστημα, από την Δέσποινα Ποτίτση, τον Γιώργο Δαμιανίδη. Φιλιά πολλά. Καλό μεσημεράκι. Γεια σας.